έδωσα εντολή στους συναρμόδους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Ήταν λίγο μετά το μεσημέρι της 22ης Μαρτίου του 2020, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο όνομα του Συλλογικού Καλού, ανακοίνωσε το πρώτο lockdown. Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας, που όμως πρέπει να γίνει εγκαίρος για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν μετρείται πλέον σε μέρες, αλλά με ώρες. Η μέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή μας, κι ας μην το έχουμε καταλάβει ακόμα στην ολότητά του, είχε φτάσει. Ο κορονοϊός, για τον οποίο ένα μήνα νωρίτερα ακούγαμε να σκορπά τον τρόμο στη Κίνα και μερικές μέρες μετά να βασανίζει την Ευρώπη, είχε φτάσει και στην Ελλάδα. Από τη Δευτέρα 23 Τρίτου δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση. Σε ολόκληρη την Κρήτη εκείνη την ημέρα είχαν εντοπιστεί 6 κρούσματα. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλα τα αποθέματα σθένους και υπομονής για να ξεπεράσουμε την κρίση. Από την επόμενη μέρα, 23 Μαρτίου του 2020, μπήκε λουκέτο σε ό,τι ως τότε παρέμενε ανοιχτό. Οι πολίτες μπορούσαν να κυκλοφορούν μόνο με ειδικές άδειες. Έλεγχοι και πρόστιμα έπεφταν βροχή. Η αγωνία για το πού και το πότε θα σταματήσει όλο αυτό είχε χτυπήσει κόκκινο. Και όλοι κρεμόμασταν κάθε απόγευμα από τα χείλη του Σωτήρη Τσιόδρα, που ήδη από τις 16 Μαρτίου είχε μπει στη ζωή μας. Καλησπέρα σε όλους. 186 χώρες του κόσμου έχουν καταγράψει ως σήμερα. Στις 25 Μαρτίου του 2020 η Κρήτη παγώνει. Ο πρώτος νεκρός στο νησί είναι γεγονός. Ένας 42χρονος Γερμανός επισκέπτης καθηγητής στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Νόσησε βαριά, χρειάστηκε η νοσηλεία του, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και λίγες μέρες μετά κατέληξε. Οι εικόνες από το τελευταίο κατεβόδιο του 42χρονου είναι σοκαριστικές. Ακολουθήθηκε αυτό ακριβώς το οποίο θα ήθελε και εκείνος. Επαναλαμβάνομαι απόλυτο σεβασμό στον νεκρό, όπου εκπροσωπήθηκε και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και διαβάστηκε μία επιστολή και από τους γονείς και από την σύντροφό του. Η απαγόρευση κυκλοφορίας άδειασε τις πόλεις. Η εκοφαντική σιωπή κατά τη διάρκεια της ημέρας έκανε την ατμόσφαιρα απόκοσμη. Και οι νύχτες ήταν τρομακτικές. Τα μέτρα του πρώτου lockdown διήρκησαν έως και τις 4 Μαΐου, οπότε και σταδιακά αποκλιμακώθηκαν για να επανέλθουν ακόμα πιο σκληρά το Νοέμβριο του 2020. Έχουμε να κάνουμε με έναν ύπουλο εχθρό που δεν σέβεται σύνορα, δεν σέβεται ηλικίες, αλλά δεν σέβεται και αυτούς που δεν τον υπολογίζουν. 3 χρόνια μετά, στις 15 Μαρτίου, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε την άρση των μέτρων που ισχύουν με εξαίρεση στις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως η πανδημία βρίσκεται στα πρόθυρα του να μοιάζει ως απειλή με την εποχική γρίπη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 5.910.103 κρούσματα. 36.372 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Εστίαση, τέχνες, εμπόριο έσβησαν για πάντα από το επιχειρηματικό ημερολόγιο τους στα χρόνια της πανδημίας. Η ψυχική υγεία όλων δέχτηκε ανυπολόγιστο πλήγμα. Τα δικαιώματα καταπατήθηκαν. 3 χρόνια μετά το ερώτημα παραμένει. Γιατί έπρεπε να το ζήσουμε όλο αυτό?